Την πλήρη εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό αναμένεται να ζητήσει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεπ. Η ομιλία Μητσοτάκη αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον μετά τη νέα τουρκική πρόκληση. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη και τον Σπύρο Μουρελάτο που έχει πληροφορίες για το τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από όλα αυτά. Λίνα, κυρίες και κύριοι, πιστός στη στρατηγική της διεθνοποίησης του ζητήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεπ της Κροατίας και από εκεί αναμένεται να απαντήσει μέσω πλεισαφώς και στους τουρκικούς ισχυρισμούς. Ο Πρωθυπουργός, κατά πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει την πλήρη και χωρίς αστερίσκους εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επιμένοντας πως τους τελευταίους μήνες οι ροές από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βαίνουν αυξανόμενες. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προειδοποιήσει την Τουρκία πως δεν είναι αποδεκτό να αξιοποιεί εργαλειακά το μεταναστευτικό για να αποκτήσει συγκριτικά πολιτικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει πως πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ούτως ή άλλως, οι δικές μας πληροφορίες λένε πως όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο όχθες του Αιγαίου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, Λίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο.